Thank you.
Η γιορτή της Αγίας Χέρης, η θεομητορική γιορτή της Αγίας Χέρης, καθιερώθηκε επισήμως από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1952 κατόπιν προτάσεως του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών Γυρού Σπυρίδωνα. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία και παράδοσή μας, αυτή η γιορτή ήταν την 1η Οκτωβρίου και συγκεκριμένα γιορτάζουμε την παράδοση του μαρφωρίου της από την ίδια τη Θεοτόκος προστασία και σκέπη όλης της χριστιανοσύνης. Ανέκαθεν η Θεοτόκος ήταν η προστάτητα και υπέρμαχος στρατηγός του γένους μας. Από τα ένδοξα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μας, μέχρι και τις μέρες μας, η Θεοτόκος είναι η καταπληγή, η προστασία και η μεγάλη μάνα μας. Στα πλαίσια αυτής της παράδοσης και ιστορική συνέχεια του γένους, μεταφέρθηκε η γιορτή την ημέρα της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου για να τονιστεί το συναμφότερο του Ορθοδόξου και Πατριωτικού φρονήματός μας. Είναι πολλές και συγκινητικές οι μαρτυρίες των αγωνιστών του 40 για τις εμφανίσεις της Θεοτόκου στα υπηρώτικα βουνά για να προστατεύσει και να προφυλάξει τα αγωνιζόμενα παιδιά της από την άδικη επίθεση των φασιστών εισβολέων. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Παναγία είναι η καταφυγή, η προστασία και το μεγάλο στήριγμα του λαού και του γένους μας. Ο πόλεμος είναι ό,τι χειρότερο στη ζωή του ανθρώπου, αλλά δυστυχώς, όπως το τονίζει ο Θεοκυρίδης, και μια σκληρή πραγματικότητα που συνυπάρχει με την μεταπτωτική περιπέτειά του. Γι' αυτό και επευρίσκει όπλα, πολεμικές τακτικές, καταφύγια προστασίας, όπως τα ζήσανε και οι πρόγονοί μας της γενιάς του 40, εδώ στην πόλη μας, τα ιστορικά Χανιά μας. Για μας όμως τους Ρωμιούς, η πραγματική προστασία, το μεγαλύτερο καταφύγιο, η σκέπη της ζωής μας είναι η Θεοτόκος, η μάνα του Θεού μας, η μάνα όλων μας, του Κυρίου Χριστοδουλάκη.
Και η τελική στρατιωτική δυνάμει
προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινή στη σήμερα τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ελιμέτερα δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Το είχαν κάνει με πρωταφύλλα Γερμανία.
Από
είχε άγνοια από όλο, ποια είναι η καταστροφή, τότε ποια είναι η δύναμή του, δεν ξέραμε. Για να σας πω να καταλάβετε την άγνοια που είχε ο κόσμος τότε στη δύναμη της Ιουόβας, τουλάχιστον εμείς, η οικογένειά μου και εγώ. Ο πατέρας μου είναι απέναντι στον Αγιοσκύριο Αναποσπίτη, το γονικό παραδί της Άρης. Ήτανε τα κεραμίδια, το ταβάνι, όπως δένομαι στον δρόμο το πρώτο πάλευμα και είχε και κάτω άλλο, ένα τελευταίο μεσκαλιά. Δύο δωμάτια. Το ένα δωμάτιο ήταν σκοτεινό σαν αποθήκη, δηλαδή είχε μόνο την πόρτα χωρίς παράθυρα, χωρίς τίποτα άλλο. Και πιάνε ο πατέρας μου σε αυτό το δωμάτιο και έσκαψε μαζί με τα αδέρφια μου, κατεβαίνανε 4 με 5 μεσκαλιά. Και εκεί λέει ο πατέρας τώρα και εγώ να πέσω ώστε να πιάσω τα κεραμίδια, το ταβάνι, την απάνοντα ράτσα, δεν σκοτωνόμαστε εμείς εδώ. Και θυμάμαι σαν να είναι τώρα, όπως κατεβαίναμε αριστερά του καταφυγίου, είχε ανοίξει μια κυρίδα, δηλαδή μια οφή στον τοίχο και είχαμε ένα τετράγωνο κρυστάλλινο τόσο περίπου και εκεί είχε τα 200.000 τότε σε καρτοδομήματα και τα χρυσαφικά της οικογένειας. Τα πήγα εκεί στην τρύπα και είπε στα παιδιά σε ό,τι είπε δηλαδή στην οικογένεια εδώ είναι αυτά. Εδώ τα φεύγοντας τα πήραμε, αλλά τα κόψε μετά ο καταπληκτής παιδί καλοκάτα ο μόνος. Λοιπόν, κάτι ακούσα. Το αρχή που λεγόταν Μαζαλή. Είχε ένα επομένο σπίτι, αλλά έμειναν κάποιοι άνθρωποι και στο δίπλα που ήταν και αυτό επομένο, έμεινα εγώ με τους γονείς μου. Πέρασαμε πολλές αλληγορίες. Μετά ήρθε ο πόλεμος. Όμως εμείς δεν είχαμε χρήματα για να πάμε κάπου αλλού και μέναμε σε αυτό το ερυπωμένο σπίτι. Μόλις όμως άνοιγε στην πόρτα της κουζίνας, υπήρχαν κάτι σκαλοπάτια, περίπου 15, κατέβαινε κάτω τα σκαλοπάτια αυτά και υπήρχε μία μεγάλη, ένας μεγάλο σαν σπύρος, σαν σπύρο, ένα λογίδα μετά. Και μπροστά ένας άνθρωπος πράγματι φαινόταν ότι ήταν τάχος. Δεν υπήρχαν δύο μέσα τίποτα, ούτε ωστά, ούτε τίποτα. Εκεί λοιπόν όταν έφτανε στο λαιμό, λέγαμε και μπαίναμε. Βέβαια δεν ερχόταν από πολύ μακριά. Μπαίναμε η οικογένεια που καθόταν με δίπλα, που λιγόταν με γυάλι, και εμείς και κάποιοι άλλοι που ήταν γιατί ήταν συγκεκριμένοι, ήταν μακριά να έρθει εκεί πέρα. Καθίγαμε εκεί έως ότου παίξει η σελήνα και να λύτσε ο σελεμός. Βόμβες πέσανε πάρα πολλές γύρω-γύρω. Όμως εμάς εκεί που είμαστε δεν έπεσε καμία βόμβα ούτε κάτι στο μετώσι. Καμία βόμβα. Το οφείλουμε στον Θεό. Ο Θεός μας έβλεπε. Και ο Θεός μας έσωσε. Τι άλλο θέλεις να σου πω, Αδωνάκη? Στο καταφύγιο πώς περνούσατε? Στο καταφύγιο λοιπόν πηγαίναμε, κρατούσαμε λίγο ψωμί, άνοιχαμε. Και το τρώγαμε. Άνοιχαμε. Αν δεν είχαμε, δεν κρατούσαμε τίποτα. Όσες ώρες με τους συνεργούς, καθόμαστε εκεί. Κουβεντιάζαμε, κάναμε προσευχή στο Θεό. Και έτσι πέρασε όλη αυτή η πόρα. Κατόπιν φύγαμε για το χωριό, 45 χιλιόμετρα από τα Χανιά στο χωριό Αλίκαμπος. Γιατί αυτή ότι δεν ήταν ο δρόμος όπως είναι σήμερα, 45 χιλιόμετρα, 10 χρονών παιδί του ήμουνα, και αν το βαδίσεις, μου φτιάχνεται. Αυτό και οι γονείς μου δεν τα είχε πολύ γέννα, δεν τα είχε κανένα πάθη.
Και όμως όλο αυτό το δρόμο το γνωρίσαμε μέχρι να φτάσουμε στο χωριό. Αλλά όταν φτάσαμε στη Μαχαιρού, σου λέει, δηλαδή τη Μαχαιρού, όπως πήραμε τον δρόμο, ήταν τα πέντε ένα χωριό, το λέγανε Μαχαιρού, το θυμάμαι. Ήταν μια γέφυρα από κάτω. Εκεί πήγαμε και μπήκαμε στη γέφυρα. Ήταν και κάποιοι Άγγλοι, στρατιώτες και άλλους κόσμους που έφυγαν προς τα χωριά και μπήκαμε εκεί πέρα. Περνούσαν τα στούκα, δείχαν βόμβες, αυτό. Εμείς εκεί, προσευχή, αυτό. Εγώ νίκησα πάρα πολύ, αλλά νερό δεν υπήρχε να πιω. Λέει, η μητέρα μου ρωτούσε, κάποιος καλή δεν είχε νερό. Και έτσι παρέμεινα, ο Θεός ήθελε και έζησα, διότι αν δεν είχε ο Θεός, ήδη θα είχα πεθάνει. Δεν είχε πολύ αδύνατο παιδί. Πολύ αδύνατο. Ασθενικό. Ήταν το αεροπλάνο, πήγαμε από το χωριό, πήγαμε και στην το Αιγαίο Αντωνίου και μείναμε δύο-τρία βραδιά. Αλλά φτάνω, ακριβώς πόσα βραδιά μείναμε. Μετά εμείς πήγαμε και πήγαμε στις Καρέτες, το χωριό Καρέτες, με τη μαμά μου και τον πάνω μου όλοι. Συγκεκριμένα είχαμε φύγει δύο φορές στις Αυτολιώθη, γιατί δεν έκανα απέναντι για το ιατρικό μου. Και πήγαμε δύο φορές. Πήγαμε και διώξαμε όλο το νέο χωριό, μας διώξαμε και εμάς και πήγαμε πάλι στις από το νέο χώρι, είναι δύο βράδια, τα πήγαμε και μείναμε σε ένα σπήλαιο πάλι. Μετά από λίγες μέρες μετά ήταν ένα σχολείο και μείναμε, δεν ήταν το πήγαμε. Δεν θυμάμαι τι καιρός ήταν, δεν είχε σχολείο και μείναμε εκεί. Δεν θυμάμαι το πάρα πολλά πράγματα. Γυρίσαμε δηλαδή τα πάλι εδώ, ναι. Και τότε
η σπηλιά μέρα είναι η μέρα και μάχη και πιο μία και η σπηλιά. Αρκετές μέρες, αλλά καταλάβετε αν το πράγμα και αποδημονούσα να μην στη σπηλιά. Ήταν ανοιχτή, δεν ήταν ανοιχτή στα πρώτα μέσα. Και ήρθα να μην πέσει το πρώτο και πήγαμε και κλείνω στα κυρατασέλια. Και εκεί έγινε η μάχη, έγινε η μάχη, έγινε σωστή, για μια μάχη μεγάλη. Κατέβαινα εγώ από τα σχεδιά με τα πόδια στο ελίου. Και έτσι να δω κάτι που να μ' αρέσει, γιατί δεν είχε κάτι πίσω στο στρατό, είχε κάτι πίσω στα χώρα κάτω. Και σιγά 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 ξεχωριστήκαμε και κατεβήκαμε κάτω στο σπίτι μας, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα. Τα μόνο στις τέσσερις τύπες, τα είχαμε πάρει τα λίγη για καλώς. Είχαμε το ίδιο. Θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο.
εσύ και μέσα από το τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου θα συνεχίσει στον δρόμο σου πάνω στη γη. Εσύ θα βλέπεις να περνάνε τα χρόνια και να σπρίζουν τα μαλλιά σου, δεν θα γεννάς. Εσύ και μέσα στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος, αφού όλο και νέοι αγώνες θα αρχίζουν στον κόσμο. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Από βραδύ στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τριχερό γράμμα στη μάνα σου. Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, αρχικά το όνοματό σου και μια λέξη. Ειρήνη. Σαν άγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξι κουφέκια, σαν να στεκόσουν μπροστά σε ολάκια το μέλλον. Να μπορείς απάνω από την ομογροντία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αυτούς που ασχολήθηκαν με την ταινία. Διότι είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα και μας το πέταξε έξω. Και έτσι θα το διαβάσουμε για να σας ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμβάλλουν για να γίνει αυτό το μικρό ντοκιμαντέρ. Να ξεκινήσουμε την Αθηθέα Πολυχρονάκη, όπου με την πρωτότυπη μουσική έκανε την εισαγωγή της του ντοκιμαντέρ. Τον κύριο Σταύρο Κατιδάκη, στο Σιρή, η κυρία Βασιλική Κιωτάκη, την κυρία Ζηνά Παπουτσάκη, την κυρία Γεωργία Στρατινάκη, την κυρία Μαρία Νουσταντάκη και την κυρία Ελένη Μιλονάκη, που μας μίλησαν για τη ζωή τους στα καταφύγια. Τον κύριο Μιχάλη Κεραμιανάκη, που με τηλεφωνική επικοινωνία, επειδή δεν μπορούσε να δώσει συνέντευξη, μας βοήθησε όμως να κατατοπιστούμε στο πού βρίσκονται τα καταφύγια και κάποιες πληροφορίες της εποχής. Επίσης, ευχαριστούμε τους οδηγούς και τους ερευνητές, τη Μάρκο Βαντουλάκη, τον Ιχτάρη Κολακάκη και τον Ψεγιανάκη Κωνσταντίνο, που μας βοήθησαν επίσης να μεταφερθούμε στα καταφύγια αυτά και επίσης βοήθησαν και στο να ψάχνουν και ήδη να δούμε πού είναι τα καταφύγια και πού είναι και οι άνθρωποι που θα μας βοηθήσουν σε αυτή την έρευνα. Και να φανταστείτε ο κύριος Ψεγιανάκης Κωνσταντίνος, που φιλοτιμήθηκε με τον τραχτέρ του να μας πάει μέχρι το βουνό απάνω, μισή ώρα δρόμος, για να ανακαλύψουμε την σπηλιά που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανθρώπων εκεί πέρα εκεί κρυβόντουσαν. Επίσης, τους γερείς πατέρα Δημήτρη Καταφύγη και τον πατέρα Μαγίδα Τζάνη μας βοήθησαν και μας έκαναν τη σύνδεση με τις κυρίες της Ενωρίας. Επίσης, τον πρώτο υποκριστικού συνδέσμου με το Κύριο Συρίου και Ελληνικού και τον Ιεροψάλτη και Θεολόγο του Κορυφαίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούντελο, που μας βοήθησαν στο Συρίου για να γίνει η συνέντευξη εκεί πέρα. Και φυσικά το υλικό είναι μεγάλο, αλλά επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένο στην εκδήλωση, ήταν μόνο 20 λεπτά. Αργότερα θα ίσως βγάλουμε κάποιο διηγήμα να περιλαμβάνει ολόκληρη τη συνεδέστηση. Επίσης, για τη συγκέντρωση του ιστορικού υλικού και τη μεγάλη βοήθεια όσον αφορά την ιστορία και κάποια φιλολογικά θέματα, ευχαριστούμε την κυρία Ευτυχία Πουλιέρη. Επίσης, την εταιρεία Εικόνιο και τον ιδιοκτήτη Γιώργο Δάνη για τη δωρεά και παραχώρηση όλου του κινηματογραφικού εξοπλισμού και την τεχνική υποστήριξη. Και τέλος, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε σεβασμιότατό μας, τον κύριο Γιώργο Δαμασκινό, όπου όταν πήγα το γραφείο και του είπα ότι υπάρχει αυτή η ιδέα για να θέλουμε να πληρώσουμε την εκδήλωσή μας στα καταφύγια, με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκε και σίγουρα μας βοήθησαν οι ειδικοί τώρα και η προσευχή του για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και σεβασμιότητα ελάτε να μας πείτε δύο λόγια. Και
Υπουργέ, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως, κύριε εκπρόσωπο των Κορέων, κύριε Πρόεδρε του Ναυτικού Μουσείου και Αντιπρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επέτης, κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός ότι κάθε φορά που εορτάζουμε ένα ιστορικό γεγονός, ένα έπος της πατρίδας μας, έρχονται πάρα πολλές αναμνήσεις στους παλαιότερους, όπως αυτοί τα βίωσαν, ταυτόχρονα όμως και γνώση για μας τους νεοτέρους που δεν βιώσαμε αυτές τις εποχές. Ταυτόχρονα είναι και ένα γεγονός μιας αυτοκριτικής για τη σημερινή εποχή την οποία ζούμε και βεβαίως μια προσπάθεια και μια βοήθεια να κάνουμε μια σύγκριση της εποχής εκείνης με τη σημερινή. Διότι ενώ υπήρχε τόση δυσκολία, τόσα προβλήματα, τόση φτώχεια, τόση ανέργεια στους ανθρώπους εν τούτης, όταν τους κάλεσε η πατρίδα έτρεξαν πρόθυμοι όλοι να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδος μας. Άρα για σήμερα, αν μας ζητήσει αυτό το πράγμα, εμείς θα τρέξουμε. Έχουμε την ικανότητα, τη δύναμη και την ψυχική και η κοινή δύναμη για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο μας δίδαξαν οι πρόγονοί μας. Είναι ένα ερώτημα το οποίο βεβαίως από τη μία πλευρά πολλές φορές λένε ότι ο Έλληνας όταν τον καλέσει πάντα τρέχει, αυτό τουλάχιστον διδάσκει η ιστορία, αλλά και από την άλλη να προβληματίσει όλους εμάς, διότι έχουμε μάθει σε μια ευμάρεια η οποία μας οδηγεί σε μια κατάσταση αδιαφορίας. Είναι γεγονός ακόμα ότι η σημερινή κατάσταση και η οικονομική συγκυρία η οποία μαστίζει τον τόπο μας και όχι μόνο, δεν είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσεως, αλλά είναι αποτέλεσμα της ηθικής κατάρτωσης των ανθρώπων, ιδιαίτερως ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών και Ελλήνων. Για ποιο λόγο? Διότι η ηθική κρίση έχει και τα αποτελέσματά της. Με αποτέλεσμα να βιώνουμε σήμερα αυτή την κατάσταση που υπάρχει, να βιώνουμε γεγονότα τα οποία βρίσκονται οι άνθρωποι σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και αρκετοί άνθρωποι να φτάσουν σε σημεία τα οποία δεν θα μπορούσε να τα σκεφτεί κανείς και να φτάνουν ακόμα και στην αυτοκυρία, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα, την υπομονή και τη δύναμη να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Σήμερα λοιπόν που το έθνος μας, σήμερα και αύριο που έρχεται, γιορτάζουμε το έτος της 28ης Οκτωβρίου, είναι καλό να θυμηθούμε πρώτα απ' όλα την Παναγία. Ήδη στην εισαγωγή της αποψινής εκδήλωσης αναφέρθηκε το γεγονός γιατί από την 1η Οκτωβρίου μετεφέρθηκε η ορτή της Αγίας Σκέπης στις 28 Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε και κάτι περισσότερο ακόμα. Το πόσο η Παναγία ήταν η σκέπη του ελληνικού στρατού στο αλβανικό έπος και όχι μόνο. Πόσο η Παναγία ήταν εκείνη η οποία πραγματικά ήταν η μητέρα όλων των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι πολεμούσαν για το ιδανικό της ελευθερίας. Γιατί είχαν δίκιο. Γι' αυτό ήταν κοντά τους η Παναγία. Και παρά το ότι η Παναγία ήταν τόσο πολύ κοντά στους ανθρώπους, σήμερα το γεγονός αυτό κοιτάζει πολλοί να το απορρίψουν και να μην το συζητούν καθόλου. Διότι προφανώς δεν εξυπηρετεί εκείνα τα οποία θέλουν να περάσουν σε όλους εμάς. Εκείνα τα οποία θα οδηγήσουν τους ανθρώπους σε μία αποχάβνωση και να μην μπορούν ποτέ
να αρθρώσουν ένα λόγο και να ζητήσουν την ελευθερία τους. Κατόρθωσαν με το να μας εξειδανικεύσουν τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, να μας υποτάξουν σε αυτές και να γίνουν εξουσιαστές μας. Άραγε το έφος του 40, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι βρέθηκαν τότε και έζησαν αυτή τη δύναμη του πολέμου, δεν έρχονται να μας κρίνουν και να μας κατακρίνουν για αυτό το γεγονός το οποίο εμείς βρισκόμαστε σήμερα, για αυτή την πορεία της ζωής μας. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Δεν θέλω όμως να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα την εισαγωγή των Αλέξανδρο, ο οποίος μίλησε τόσο πολύ σοφά και ωραία. Λίγα λόγια, αλλά μεστά. Τις χοροδίες μας, τη χοροδία της Βυζαντινής Μουσικής, της Οθικής μας Εκκλησίας, της Μητροπόλεως μας, τη χοροδία των μικρών και των μεγάλων παιδιών, εκείνους οι οποίοι έκαναν, ήταν τα όργανα, εκείνες μάλλον οι οποίες χρησιμοποίησαν τα όργανα, αλλά ταυτόχρονα όμως και την ομάδα, την κινηματογραφική ομάδα της Μητροπόλεως μας, τα παιδιά τα οποία αφήνουν άλλες ασχολίες και κοιτάζουν να ασχοληθούν δημιουργικά, να ακολουθήσουν μια δημιουργική πορεία και να δημιουργήσουν και να αφήσουν σε όλες εμάς κάτι το οποίο μπορεί να μείνει. Συνδέοντας λοιπόν το λόγο και την εικόνα, μιλούν πολύ περισσότερο σε όλους εμάς και μπορούμε ακόμα περισσότερο να κατανοήσουμε εκείνα τα γεγονότα, να διδαχθούμε, να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας δυσκολίες και δυναμίες, ταυτόχρονα όμως και να δώσουμε κάτι καλύτερο στο μέλλον των ανθρώπων οι οποίοι θα έρθουν μετά από εμάς σε αυτόν τον ευλογημένο χώρο. Εύχομαι λοιπόν σε όλους να έχετε χρόνια πολλά και πάλι ευχαριστώ όλους τους συντελεστές να έχετε η χάρη του Θεού και η προστασία της Παναγίας, η πρεσβείς της Παναγίας να είναι πάντοτε μαζί σας, έτσι ώστε ως μάνα του Χριστού και μάνα της Εκκλησίας να προστατεύει τον καθένα μας από κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Χρόνια πολλά. Amen.
Thank you.